Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλά, μια Πώς χαρά. είστε? Με ποιον μιλάω? Τσιλιμπουνιτέκης Νικόλαος, από Real News. Γεια σου. Είναι, ξεκινήσω ακόμα 2-3 ερωτήσεις και μετά να μου πείτε κι εσείς. Βεβαίως. Απλά οι ερωτήσεις να έχουν να κάνουν. Καταρχάς, το θέμα μας σήμερα ποιο θα είναι η συνέντευξή σας. Δώστε μου ένα θέμα δηλαδή, για να μην γίνει έτσι γενικό και αόριστο. Όχι, δεν είναι γενικό και αόριστο. Το συγκεκριμένο θέμα είναι σίγουρα το τι έγινε στο δικαστήριο χθες και η θέση δική σας τώρα που είσαστε μέσα έγκυρτος και ποια είναι η θέση σας και τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό. Θα μου πείτε και τη δικιά σας την πολιτική θέση, θα μου πείτε ό,τι ακριβώς θέλετε. Γιατί έχουμε... το δικαστήριο στην Κρήτη πολιτική θέση ήταν έτσι. Ναι, το ξέρω, θα μου το πείτε και αυτό. Θα μου πείτε ελεύθερα ό,τι θέλετε. Όχι, δεν ήθελα να σας πω, θέλω να βάζουμε ένα πακέτο για να στοχεύει κάπου η συνέντευξη. Γιατί όχι, είναι... θα στοχεύσει. Αφήστε μας, σας κάνω εγώ τις τρεις ερωτήσεις okay, πρώτα okay. Και μετά μου λέτε και εσάς ό,τι θέλετε. Λοιπόν, το πρώτο, ποια είναι η σκέψη σας για την καταδίκη σας σε 3 χρόνια και 10.000 ευρώ που εκδικάστηκε χθες στο Ηράκλειο? Ακούγεται άσχημα η λέξη καταδίκη. Ναι. Κατά τη δίκη. Αν και στο δικαστήριο αυτό δεν ξέρω καν οι κατηγορίες, γιατί τις έβγαλε ο εισαγγελέας τη στιγμή που μιλάνε για ψευδές ειδήσεις και για διάσπορα ψευδών ειδήσεων. Αυτή η μήνυση έγινε μια μηνυτήρια αναφορά από το Δικηγορικό Σύλλογο. Το γελίο της υπόθεσης είναι. Μετά από αίτημα όμως των ΔΟΗ του Ηρακλείου και Δήμων, έτσι. Μετά το αίτημα. Από ΔΟΗ του Ηρακλείου, από εφορίες, από Δήμους και από υπηρεσίες. Δεν μπορούμε να τη λέμε ΔΟΗ, διότι υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, χωρίς νομική προσωπικότητα. Είναι πραγματικά ένα φάντασμα, μα το θέλετε, το οποίο οι δανειστές και οι δυνάστες μας το έχουν επιβάλει. Και βεβαίως 10 υπουργεία έχουν παραδοθεί σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή. Ένα εξ αυτών είναι και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρα, μια ιδιωτική εταιρεία η οποία δεν έχει να κάνει με το κράτος μου, με το έθνος μου, δεν έχει νομική προσωπικότητα και αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία στοιχεία που πρέπει να πούνε. Ναι. Έχουμε κάνει μήνυση εσκά της προδοσίας και στον Παυλωτικό για την ανεξάρτητη αρχή, αλλά και στα 10 υπουργεία. Άρα λοιπόν υπάρχει μια εταιρεία την οποία δεν ξέρει κανένας. Ναι. Η οποία έχει νομοθετηθεί, αλλά νομοθετήθηκε από μια κυβέρνηση, η οποία δεν έχει συσταθεί ποτέ σε σώμα. Άρα υπάρχει μια κάστα, μια μαφία ανθρώπων που κάνουν ό,τι θέλουν. Φυσικά δεν ξύπνησαν ένα πρωί οι βουλευτές και λένε «ΟΚ, να δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη αρχή να μαζεύει τα έσοδα του κράτους». Κανένας δεν θα ξέρει τι μαζεύει, κανένας δεν ξέρει που πάνε τα λεφτά, απλά ο πολίτης χρωστάει. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα στην Ελλάδα με αυτή τη μορφή δυναστείας, με αυτή τη μορφή του μεσαίωνα. Άρα δεν μπορεί να κάνει μια ιδιωτική, ιδιωτική εταιρεία που την ονομάσαν ανεξάρτητη αρχή, χωρίς νομική προσωπικότητα που μαζεύει τα έσοδα του κράτους μου και να κάνει και αναφορά στο εισαγγελέα και φυσικά ο εισαγγελέας να την παίρνει και στα σοβαρά. Ναι. Και φυσικά το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ανήκει σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα για την πολιτική ζωή του τόπου, αλλά και για το μέλλον, για τη ζωή του τόπου και των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, όπως και να έχει όμως, μέσα σε αυτή την ιδιωτική εταιρεία και σε αυτή την ιδιωτικοποίηση που σήμερα συμβαίνει, βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρξαν κατηγορίες που κάποιοι άνθρωποι λένε πάθανε βλάβη από το άκουσμα των 600 δις. Ναι. Αυτό είναι γελίο, έτσι. Στο δικαστήριο λοιπόν ήταν 10 πρόεδροι και εγώ. Φυσικά εγώ δεν έχω εμφανιστεί στην Κρήτη ποτέ. Εκείνο βέβαια που θέλει το καθεστώς να μπλέξει, άμα το θέλετε, αλλά δεν του βγαίνει, είναι ότι όταν βλέπει κάπου ένας μια εσύ, αμέσως αντιλαμβάνεται το σώρα. Αυτό είναι πολύ άδικο. Και αυτό έχει βγει και έχει αποδειχθεί και σε όλα τα δικαστήρια, αλλά ναι. και στις προανακριτικές. Να κάνω μια παρένθεση. Είπατε ότι δεν έχετε εμφανιστεί στην Κρήτη, εσείς ως αρχηγός του κόμματος. Όχι, καταρχάς, βλέπαμαστε. Αλλά ο κόσμος πιστεύει στο εσύ και γι' αυτό ακολούθησε. Και... όχι, αδερφέ, είναι λίγο. Οι λέξεις πρέπει να τοποθετούνται ακριβώς ως κυριά και μαθηματική κωδική. Δεν είναι κόμμα, είναι πολιτικός φορέας. Κόμμα σημαίνει κομματάκι. Ναι. Άρα εμείς είμαστε ένας πολιτικός φορέας. Ναι, αλλά ο πολιτικός φορέας αυτός είναι των Ελλήνων. Και το κάθε γραφείο στην κάθε περιφέρεια και στον κάθε Δήμο είναι νομική προσωπικότητα μόνο του. Δηλαδή είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός. Παράδειγμα, όλα τα γραφεία που χτες ήταν οι πρόεδροι που ήταν στο δικαστήριο είναι ανεξάρτητα γραφεία. Δεν γίνεται σώρα. Άρα ούτε το ένα είναι συνδεμένο μαζί του. Ναι. Που σημαίνει έχουν αθημή δικά τους και είναι οργανισμοί μη κερδοσκοπικοί το καθένα. Άρα, έπιασες λοιπόν 10 οργανισμούς και δικάζεις και το ΣΟΡΑ επειδή φέρει τη φωτογραφία μου, έτσι δεν είναι. Εάν κάποιο γραφείο σου κάνει κάτι, κάποιο γραφείο παρανομήσει ή κάνει οτιδήποτε,
Άρα δεν είχατε σχέση εσείς δηλαδή με αυτό, αυτό. Και κανένα γραφείο δεν έχει σχέση με όλο αυτό που συμβαίνει. Και ιδιαίτερα εγώ, ο οποίος δεν έχω ούτε μέλος, κανένα. Δηλαδή η κεντρική, για να καταλάβετε που εγώ προεθρεύω. Συγγνώμη, για να το καταλάβω το πολύ πιο, να το πούμε λίγο πιο καθαρά, πιο απλά και για τον κόσμο. Δεν έχει, επειδή υπάρχει φωτογραφία σας εκεί, δεν σημαίνει ότι αυτά τα γραφεία που είναι στην Κρήτη ανήκουν ή είναι κοντά στο ΕΣΥ. Όχι, αυτό είπα, αυτό καταλάβατε. Πρέπει να καταλάβετε την τεχνολογία που είναι στημένο. Όλα τα γραφεία είναι του ίδιου καταστατικού και του ίδιου σκοπού. Ναι. Όμως έχουν δικά τους, είναι αυτόνομα, αυτόνομοι οργανισμοί. Αυτό πόσο πιο καθαρά θέλετε να το εξηγήσω. Άρα, είναι δηλαδή, αυτόνομοι οργανισμοί. Δεν έχετε σχέση εσείς με αυτό που έγινε στην Κρήτη. Και κανένα γραφείο μεταξύ του όσον αφορά τα νομικά του θέματα. Δηλαδή αν ένα γραφείο δεν τα πάει καλά ή γυρίσει, προδώσει και κάνει οτιδήποτε, αυτό δεν παίρνει μπάλα όλο το ΕΣΥ. Δηλαδή αν ένα γραφείο στην Κρήτη δεν εκτελεί την καταστατική του διαδικασία και δεν είναι μέσα στην νομιμότητα σε οπουδήποτε στην Ελλάδα, έχει να κάνει με τη μοίρα αυτού του γραφείου. Αυτό καταδικάζουμε. Εμείς δηλαδή, όχι, δεν το καταλάβετε. Και εμείς δηλαδή, αν ένα γραφείο δεν υπακούει ή γυρίσει και λέει ότι εγώ θα κάνω αυτά και έχει μια αλλαγή στρατηγικής από το καταστατικό του, που εκείνο έχει κατατεθεί στις αρχές, στις αρμόδιες, και αυτό που μπορούμε να κάνουμε και εμείς να πάμε ένα τέτοιο γραφείο στα δικαστήρια. Και όπως είχαμε περιπτώσεις γραφείων που άνοιξαν κάποιοι άνθρωποι, οι συνέλληνες, και έκλεψαν χρήματα ή έκαναν οτιδήποτε ή δεν τα πήγανε καλά ή διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Δηλαδή υπήρχαν οργανώσεις, τοπικές οργανώσεις του ΕΣΥ. Όχι, δεν είπα αυτό. Λέω αν κανένα γραφείο δεν τα πάει όπως πρέπει το καταστατικό, ο μόνος δρόμος που μας μένει να το στείλουμε στα δικαστήρια. Δηλαδή θα επικαλεστούμε τη δικαιοσύνη να το κάνουμε μήνυση. Δηλαδή, αυτού που κάνει την παρανομία ή που παρανομεί μες στο γραφείο. Δηλαδή υπάρχουν υπάρχουν κάποιοι απαταιώνες που έχουν ανοίξει γραφεία εσύ. Ενώ συνέβησες. Πες μου κάτι. Θέλεις να καταλάβεις τι λέω ή θες να βγάλεις μια βλαμμένη είδηση μόνο για να υπάρχει. Αυτό καταλαβαίνω τώρα. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Καταλαβαίνεις αυτό. Τότε λοιπόν εγώ πρέπει να είμαι ηλίθιος και να μην κάνω συνέντευξη. Όχι. Πάμε άλλη μία από την αρχή. Είναι καλό να τα μαγνητοφωνείς αυτά. Δεν θα βγάλεις εσύ συμπεράσματα. Όχι, δεν βγάζω συμπέρασμα. Ακούω αυτό που μου λέτε. Πάμε άλλη μία. Άλλη μία, μήπως το καταλάβεις. Οι οργανισμοί είναι αυτόνομοι. Αν ένα γραφείο, αν ένας άνθρωπος από μία εσύ που είναι μέλος κάνει οτιδήποτε επιλήψιμο, επικαλούμαστε τη δικαιοσύνη. Το αντιλαμβάνεσαι? Αυτό το καταλαβαίνω. Δεν γίνεται ένας να κάνει οτιδήποτε σε ένα γραφείο και αυτό να φταίει ο Σόρας που είναι ο πρόεδρος της εσύ ή οποιοδήποτε άλλο γραφείο. Ναι. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Δεν είμαστε ένα γραφείο με υποκαταστήματα όπως είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το καταλάβατε? Αυτό ακριβώς. Αυτοί δεν έχουν γραφεία. Αυτοί ανοίγουν προεκλογικά το γραφείο, το καθένα αυτό κάνει γραφείο εκπροσώπησης της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Εμείς έχουμε 400 αφημί, 400 νοικιαστήρια, 400 τηλέφωνα. Όσα γραφεία υπάρχουν είναι και οργανισμοί αυτόνομοι. Άρα αυτό σημαίνει νομικά ότι αν μία εσύ πέσει σε επιλήψιμη διαδικασία ή σε μη νόμιμες πράξεις πέραν του καταστατικού, τότε λοιπόν η δικαιοσύνη μπορεί να επέμβει. Αυτό τι σημαίνει? Αν ένα γραφείο... Ότι δεν φταίει ο Σόρας για όλα αυτά. Απ' τη μία, και κανένα άλλο γραφείο πέραν τούτου που θα κάνει την πράξη, καταλάβατε. Αυτό σας είπα και... Άρα δεν γίνεται να πιάνουν τα κανάλια τώρα και να λένε ότι ναι, ο Σόρας. Τι έγνωσε, ο Σόρας για την υπόθεση στις Κρήτης ή για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση. Ναι. Αμέσως κυνηγάνε το Σόρα. Ο Σόρας λοιπόν δεν ήταν εκεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε αυτή τη δίκη δεν είναι λόγος να είναι ο Σόρας, όμως ο Σόρας είναι. Πάμε λοιπόν όμως και στη βάση του. Λένε λοιπόν οι κατηγορίες αυτές ότι οι ψευδές ειδήσεις των 600 δις και ότι οι πολίτες φέρανε βλάβη, οι πολίτες δηλαδή, οι συνέλληνες που έχουν τα γραφεία φέρανε βλάβη σε άλλους ανθρώπους. Και στο δικαστήριο οι δικηγόροι μας όλοι λέγανε, φέρτε μας έναν άνθρωπο που έχει βλάβη από το άκουσμα της είδησης αυτής και των αποδείξεων που προσκομίζουμε, διότι εμείς και οι πολίτες καλά λένε. Εμείς, κύριοι, λέει στο δικαστήριο, επικαλούμαστε δύο δικαστικές αποφάσεις που η δικαιοσύνη έχει βγάλει. Ναι. Δεν είναι τους ώρα οι δικαστικές αποφάσεις. Υπάρχει μία του 2012 και μία του 2018. Άρα εμείς προβάλλουμε τις αθωτικές που η δικαιοσύνη έχει βγάλει. Τι άλλο παράνομο κάνει λοιπόν ο πολίτης, ο οποίος... Τώρα δηλαδή αυτές οι αποφάσεις θα είναι τούμπα, έτσι, με μία απόφαση που έβγαλε το Ηράκλειο. Ρε παιδάκι μου, έλα λίγο. Έχεις κανένα πρόβλημα?
ζήτημα διανοητικότητας. Όχι, εννοώ ότι προσπαθούν να πλήξουν τις δύο αποφάσεις που έχετε εσείς. Οι αποφάσεις μου θα έρθουν τούμπα. Όχι, αυτό λέω, ότι η απόφαση του Ηρακλείου προσπαθεί να πλήξει τις δύο αποφάσεις του 12 και του 18. Αυτό εννοώ. Μα δεν μπορεί να πληγούνε τίποτα, παιδί μου. Ναι. Καταρχάς υπάρχει ένας νόμος, πολύ βέβαια, που δεν μπορεί να δικάσει τον ίδιο άνθρωπο για το ίδιο αδίκημα δύο φορές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνω. Αυτό δηλαδή είναι νόμος. Πώς θα το δικάσεις για το ίδιο αδίκημα δύο φορές. Αυτό πήγαν να το κάνουν και το 18. Όμως αυτό είναι ένα πολιτικό τερτύπι των εκλογικών. Απ' την άλλη, πώς θα ακυρώσεις εμένα ότι δεν με λένε Αρτέμις Σόρα και με λένε Γαρμπούτσογλου Παναγιώτη, επειδή εσύ θα πάει σε απόφαση. Πόσο βλαμμένος είσαι. Σωστό. Δεν ξέρω να καταλαβείς, λέω. Σωστό. Πώς θα ακυρώσεις τα χρήματα τα οποία και τους λογαριασμούς μου, οι οποίοι είναι εκεί, επειδή το άπες, τι, για να πάρεις τις εντυπώσεις, τις πολιτικές. Πώς διάλογο θα το κάνεις. Το χειρότερο όμως ποιο είναι. Να είσαι τόσο βλαμμένο, να είσαι τόσο ζώο, να βγάλεις απόφαση για τα 600, τα οποία είναι 4 φορές στον προϋπολογισμό. Πόσο γελίος είσαι. Πόσο εκάθετος. Τώρα φαίνεται όλη η καφετήλα του καθεστώτος. Στον προϋπολογισμό δεν είναι 4 φορές τα 600. Τα βάλα εγώ. Ή μήπως τους είπα να τα βάλουν και με υπακούσανε. Μα δεν μπορούν, είναι ορφανά. Εγώ τα ξεκρέμασα από το UCC της Αμερικής. Έκανα όλη μια τεράστια διαδικασία που εσείς δεν κάθεστε να μιλάτε, αλλά κάθεστε στις... δεν μιλάω μόνο για εσάς. Όλα τα ΜΜΕ. Αν το δω ότι μου λείπει, εάν είναι κοντός, αν έχει πολύ μαλλί, αν το βρακί του είναι κόκκινο και π***ες τέτοιες. Καλά, εμείς δεν γράψαμε την πράγμα. Ρε αδερφέ, τώρα εντάξει, έχετε εσείς, δεν γράψαμε οι άλλοι. Και πρέπει να αρχίσουμε και ό,τι γελιότητα, ό,τι γελιότητα πληρωθεί. Και όποιος δεν το κάνει, θα σας απολύσουν κιόλας, το καταλαβαίνω. Υπάρχουν χιλιάδες δημοσιογραφικοί που καταλαβαίνουν τι λέω. Ωραία, πείτε μου κάτι. Άρα λοιπόν θέλω να πω. Απόφαση ως απόφαση όπως βγήκε, πώς τη χαρακτηρίζετε. Σκουπίδια. Και καταρχάς δεν είναι μια άδικη απόφαση, είναι μια απόφαση της λύθης. Δηλαδή, το γελίο της υπόθεσης είναι ότι λένε οι άνθρωποι. Ναι, δώστε μας. Δεν είναι άδικη. Είναι της λύθης, είναι της ανυπαρξίας. Ναι. Δηλαδή εκεί δεν υπήρχαν καν άνθρωποι και δεν δίκασαν τίποτα. Ναι. Δεν δίκασαν τίποτα, έτσι. Το γελίο της υπόθεσης είναι ότι αυτή, πέραν από τις κατηγορίες, αυτή η απόφαση, ενώ έχει 7 ενστάσεις μέσα, ενώ έπρεπε να έχει και τα πρακτικά της προηγούμενης δίκης που ήταν αναβολή και κατέβηκε η έδρα με μηνύσεις, ναι. Γίνονται χιλιάδες αλχημίες, γι' αυτό ζούμε ένα μεσαίωνα, όπως έχω πει, και δεν ζούμε καμία δίκη. Και φυσικά όλος ο πόλεμος είναι στα δικαστήρια για να δει ο κόσμος όλη αυτή την αδικία και τη γελιότητα που βιώνουμε όλοι μαζί. Απ' την άλλη, δεν υπήρχε κανένας να παραπονεθεί ότι έπαθε βλάβη. Γιατί αν δεν έχει πάθει βλάβη, δεν μπορεί να σε δικάσει για κάτι. Ναι. Το πιο γελίο της υπόθεσης είναι ότι ο δικηγορικός σύλλογος που έκανε την μηνυτήρια αναφορά έρχεται ο ίδιος ο πρόεδρος του συλλόγου και λέει: εμείς δεν έχουμε βλάβη, εμείς δεν έχουμε δει κάτι επιλήψιμο. Απλά είδαμε ένα κοινωνικό γεγονός και το αναφέραμε στη διοίκηση της αρχής της εισαγγελίας. Ναι. Δεν αναζητούμε, λέει, τίποτα. Που σημαίνει η υπόθεση δεν πρέπει να δικαστεί γιατί δεν υπάρχει βλάβη, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει θύμα. Πώς δικάστηκε λοιπόν αφού δεν υπάρχει θύμα, έτσι. Αυτό μου λέτε. Αφού κάνουν ό,τι γουστάρουν, δεν αντιλαμβάνεστε. Αυτό, ναι, όχι, ότι όλοι οι δικαστές, καταρχάς, έχει θεσμοτηθεί, έχουν οι θέσεις των δικαστών αυτή τη στιγμή, είναι σκελετωμένες όλοι. Και οι εισαγγελείς αυτή τη στιγμή κάνουν ό,τι τους λέει η προϊστάμενη αρχή, που η προϊστάμενη αρχή ανεβαίνει από την πολιτική εξουσία, που δεν είναι πολιτική εξουσία, δεν είναι νόμιμη κυβέρνηση, βάσει των στοιχείων που έχουμε στα χέρια μας. Και προκαλώ λοιπόν εσάς. Σας δηλώνω ότι δεν υπάρχει θέση σύσταση σε σώμα της Βουλής και δεν αναφέρονται πουθενά οι πολιτικές θέσεις αλλά και οι ψήφοι που ο βουλευτής γίνεται βουλευτής σε κανένα από τα 74 και εντεύθυν. Δεν θέλω να πάω παλαιότερα για θα τηλεπορηθείτε. Άρα, κάνω υπεύθυνα και λέω. Δεν υπάρχει ΦΕΤ σύσταση σε σώμα. Δεν υπάρχει κανένας βουλευτής που να είναι βουλευτής γιατί βάσει του συντάγματος ο βουλευτής γίνεται βουλευτής με νόμο. Σαφώς υπάρχουν πολλά αλλοιωμένα στοιχεία και βεβαίως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, γι' αυτό και η κυβέρνηση βλέπετε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει. Εδώ είναι ένα μεγάλο ξύμορο το οποίο το ψάξαμε και έχουμε όλα τα στοιχεία και θα πρέπει εσείς να κάνετε πάρα πολλά ρεπορτάζ και το δηλώνω ως πολιτικός αρχηγός της Ελλήνων Συνέλευσης. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ η εκλογή του είναι ονομαστική ή κάνω λάθος, δεν υπάρχει ΦΕΚ ποιοι ψηφίσαν και με πόσους ψήφους βγήκε. Υπάρχει μόνο μια ορκομοσία. Αδερφέ, άσε ορκομοσίες. Εδώ υπάρχει ψήφιση, έχουμε κοινοπολιτισμό. Που σημαίνει
είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, ψηφίζεται από μια κυβέρνηση ανύπαρκτη που δεν έχει φέκτη σύσταση σε σώμα, αλλά και το ΦΕΚ το οποίο αυτός γίνεται πρόεδρος με αυτούς τους ψήφους ονομαστικά, δεν υπάρχει ούτε τέτοιο ΦΕΚ. Ωραία, πείτε μου κάτι τώρα. Αυτό σας ενδιαφέρει, αυτό σας ενδιαφέρει. Πάρα πολύ, αλλά θέλει ψάξιμο. Εγώ θέλω τη γνώμη σας τώρα γι' αυτό. Κοίτα, το ψάξιμο δεν θέλει. Μόλις κοιτάξει τα ΦΕΚ, εμείς τα έχουμε ψαγμένα και σου πω όλα τα στοιχεία, τα οποία αύριο το πρωί μπορείς άνετα να πεις. Ωραία, δώστε μας το ΦΕΚ. Καταρχάς, αν δεν γίνει ΦΕΚ, δεν υπάρχει νόμος. Είναι μια συζήτηση απλά σαν ένα πηγαδάκι. Λες ότι είσαι πρόεδρος. Κοιτάξτε, με τόσα τεράστια στοιχεία και με τέτοια μεγάλη παρανομία, σε μια συμμορία η οποία έχει κλειδώσει και σκελετώσει όλα τα άτομα γύρω της, με ρωτάτε τώρα τι θα γίνει η δίκη. Μόνο ποια δίκη, υπάρχει κάποια δίκη. Νιώθετε μόνος σας ως πολιτικός αρχηγός απέναντι σε αυτό, απέναντι στα όλα όσα συμβαίνουν τώρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Θα σας πω. Η μοναξιά είναι στο περιβάλλον μας. Γιατί όλα τα κόμματα είναι, όλα τα κόμματα είναι δικτυριασμένα. Ακόμα και τα μικρά που βλέπετε ίσως πατριωτικά, αν εξαιρέσουμε με μικρές εξαιρέσεις, όλα τα άλλα είναι για να βοηθούν το πρώτο κόμμα και βάσει του εκλογικού νόμου αλλά και του δεδαλώδες πολιτικού συστήματος νόμων προεκλογικής διαδικασίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα πρώτα κόμματα, τα μικρά κόμματα που δεν μπαίνουν στη Βουλή, όλοι οι ψήφοι και τα ποσοστά τους πηγαίνουν στο πρώτο κόμμα. Ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη γελιότητα το οποίο συμβαίνει. Άρα λοιπόν όσα πιο πολλά μικρά δημιουργήσουν, πολλώσουν και τραβήξουν ψηφοφόρους, όλα αυτά θα πάνε στο πρώτο κόμμα. Η μεγάλη γελιότητα μετά έρχεται όταν το πρώτο κόμμα παίρνει δώρο 50 έδρες. Μα 50 έδρες είναι 50 βουλευτές. Ναι. Οι 50 βουλευτές όταν θα τις πάρεις δώρο θα πρέπει κάπου να καθίσουν σε φυσικά πρόσωπα. Ποιο φυσικό πρόσωπο θα είναι αυτό το οποίο θα έχει την έδρα και με πόσους ψήφους? Γι' αυτό δεν θα δείτε ποτέ φέξεις σε σώμα. Εκτός τούτου, τα λευκά, τα άκυρα, τα ακυρωμένα αλλά και τα μικρά κόμματα είναι άλλες 30-35 έδρες. Όταν μιλάμε για 85 έδρες περίπου, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, μιλάμε για μια τεράστια μεγάλη αντιπολίτευση που μπορεί να γκρεμίσει η κυβέρνηση. Άρα υπάρχει μια κούφια αντιπολίτευση του 85 έδρες όπου αυτές κάθονται σε φυσικά πρόσωπα. Αλλά αυτά τα φυσικά πρόσωπα, οι σταυροί που έχουν είναι 170-150, γι' αυτό τους βλέπετε και δεν έχουν και πολιτικό κόστος. Τι πολιτικό κόστος να έχει? Με 150 ένα σόι ψήφισε, είναι ήδη στη Βουλή, οπότε μπορεί να βγάλει νόμους, να παντρεύεται γαϊδούρι με γυναίκα ή γυναίκα με ελέφαντα, να βλέπεις ό,τι γελιότητα θέλεις, να λέει τη Μακεδονία δεν τη βλέπω, δεν είναι ελληνική, μέχρι Θεσσαλονίκη τα Σκόπια, μέχρι την Πάτρα οι Αλβανοί, δεν τον νοιάζει. Από εκεί και πέρα βλέπεις κάποια μικρά ανθρωπάκια, μαριονέτες. Συν το γεγονός ότι το πρώτο κόμμα που μπορεί να βγει με 20, με 21, με 22 είναι γελιότητα, δεν έχει καθόλου αυτά τα ποσοστά. Η αποχή είναι τεράστια η οποία συμβάλλει τα τελευταία χρόνια στην εκλογική διαδικασία, όπου ο νόμος είναι σαφέστατος ότι πάνω από το 50-51% αποχή. Πρέπει να εγκαταλείψουν όλοι διαρροπάλου την πολιτική ζωή και να μπουν άλλοι σε όλα τα σχήματα, σε όλα τα κόμματα. Αυτός ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Εσείς τι θα κάνετε τώρα, εάν το κηρυχθούν άμεσα εκλογές και είσαστε ακόμα έκδικτος, πώς θα κινηθεί η Ελληνική Συνέλευση? Πρέπει να καταλάβουμε όλοι και το καταλαβαίνετε κι εσείς τώρα αυτό που κάνετε είναι για πολιτικό παιχνίδι. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ψηφίσει. Δεν παίζω πολιτικό παιχνίδι, εγώ σας ρωτάω στα ίσια πώς θα κινηθεί ο πολιτικός φορέας. Καταρχάς, ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο φορέας θα βγει και θα πάει στη διακυβέρνηση με τους βουλευτές του, σωστά? Εγώ με μία θέση. Άρα, τι σημαίνει αν είμαι έγκλειστος? Και έγκλειστος που είμαι, είμαι από μια γελιότητα του καθεστώτος που δεν θέλει να κάνω ομιλίες και να τους πάρω τη χώρα, γιατί πραγματικά η χώρα ανήκει στους Έλληνες και πραγματικά ο πολιτικός φορέας, η Ελλήνων Συνέλευση είναι των Ελλήνων. Γι' αυτό και τα γραφεία είναι των Ελλήνων, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, νομιμότητα. Μας έχουν σπάσει 210 γραφεία και τα ξαναφτιάχνουμε χωρίς να πετάξουμε ούτε μια πέτρα. Συνεχίζουμε ακάθαρτοι σε ένα πραγματικό ελάνιο πνεύμα. Άρα λοιπόν οι βουλευτές μου, οι συνέλληνες που θα κατέβουν βουλευτές. Δεν γίνω ως ώρας. Ως ώρας ακόμα και αν κατέβω βουλευτικές εκλογές, παράδειγμα που δεν θέλω να κατέβω, γιατί αν θα βάλω υποψηφιότητα σε μία περιοχή, βεβαίως θα βγω όπου και να βάλω και στο Καστελόριζο να βάλω δικό μου το Καστελόριζο. Το ζήτημά όμως είναι ότι μία έδρα είναι. Γιατί να τη στερήσω από κάποιο συνέλληνα? Και όταν το κάνω αυτό σε μία εκλογική περιφέρεια, είναι σαν να αφήνω έμφαση ότι αυτή την εκλογική περιφέρεια την. Τι θέλω εγώ, δηλαδή, να σου πω, έχω, ναι. Έχω ιδιαιτερότητες. Κάπου πρέπει να εκλεγείται αν κάνει. Γιατί θα πρέπει κάπου να εκλεγώ? Από πού προκύπτει αυτό? Υπάρχει κανένας νόμος που λέει ότι ο αρχηγός του πολιτικού σχεδιασμού πρέπει να εκλεγεί? Εντάξει, επειδή εκπροσωπείτε. Εντάξει, εκπροσωπείτε όλη την Ελλάδα με τον πολιτικό φορέα. Άρα, αφού εκπροσωπείτε όλη την Ελλάδα, πώς θα πάρω στην Κρήτη, στην Πάτρα, στην
βάζουν για να βάλουν πιο πολύ, να φέρουν μια έδρα παραπάνω στο κόμμα τους. Άρα θα είστε ο αρχηγός και θα κατέβουν οι συντρόφοι σας, οι φίλοι. Άρα λοιπόν η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, άρα ο Σόρας. Δεν ψηφίσατε το Σόρα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να ψηφίσετε το Σόρα, γιατί και να με ψηφίσετε, θα με ψηφίσατε όπου θα έβαζα υποψηφιότητα. Ναι, εδώ το θέμα είναι Ελλάνιο, το οποίο εγώ είμαι στην επικράτεια και δεν έχω ανάγκη να φέρω μία έδρα στο φορέα μου. Δεν είμαι οριακά. Περιμένετε όμως ο αρχηγός, έτσι. Τι σχέση έχει αυτό? Έχει σχέση. Δεν πρέπει να υπάρχει μια ηγετική. Όχι, τι σχέση έχει αυτό με την κουβέντα μας? Εννοώ ότι θα είστε στο. Περιμένετε στον πολιτικό φορέα ή στο αρχηγός που. Υπήρξε θέμα, σας είπε κανείς ότι φεύγω και τίποτα, αφού τώρα κάναμε εκλογές τον Αύγουστο. Ναι, είχα. Όχι, όχι, γιατί δεν λέω για αυτό. Λέω για την προηγούμενη διαδικασία στα δικαστήρια που υπήρχε. Που είχαν βγει κάποιες φήμες ότι φεύγει από το κόμμα, αλλά τελικά δεν ήταν έτσι. Το είχαμε γράψει τη δουλειά. Αγαπητέ. Το είχαμε γράψει, θυμάστε. Δεν ξέρω τι είπατε. Εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Αυτό ήταν από την αρχή το δεξιχέρι του Αρτέμι. Δεν έχω δεξιά χέρια, αγαπητέ, ούτε αριστερά. Αριστερά αρχή. Έχω ένα αριστερό αρχή. Ένα δεξιά αρχή. Η χέρι και τα είχα πάνω μου. Δεν τα δίνω σε κανέναν και κανείς δεν είναι ούτε το αρχή μου ούτε το χέρι μου. Αυτά τα κρατάω εγώ τώρα. Οι συνέλληνες πάνε για εκλογές. Αυτές οι παπαριές είναι όλες των καναλιών. Και κάποιον ηλίθιο να πούμε από μεγάλο το οποίο έχουν συγηθίσει μέχρι τώρα, αλλά σε μένα πρέπει να ξεμάθουν όλες αυτές οι γελιότητες. Για αυτό σας ρωτάω, έτσι, καταλάβατε. Την προηγούμενη φορά είχε γίνει αυτό. Μην με ρωτάς, όταν είσαι εμένα τώρα, ας τις φήμες, αδερφέ μου. Δεν είναι φήμες. Σας λέω στα ίσια ότι είχε υποθεί αυτό και εμείς γράψαμε ότι δεν φεύγει. Από πού υπόθηκε, κύριε φίλε, από μένα? Όχι, από διάφορα μέσα. Και εγώ ρώτησα τότε. Τα μέσα τώρα, τα μέσα βγάζουν ό,τι γουστάρουν. Αν σεβόσατε τον εαυτό τους, δεν θα ήμασταν σε αυτή την κατάσταση που είμαστε σήμερα για τη χώρα μας. Άρα, εγώ κατά τα τελευταία. Καταρχάς, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι και θα μιλάμε με χαρτιά. Τον Αύγουστο έγινε από τη φάση συνέδριο και έγινε και συνέλευση διαδημοτική από τη βάση. Όπου ψηφίστηκε ο πρόεδρος και ψηφίστηκε και το Συμβούλιο των 9. Δηλαδή ο Άρης Παγός φράγγισε ότι είμαι ο πρόεδρος του πολιτικού φορέα με το Συμβούλιο, με αυτά, αυτά, αυτά. Ενώ είμαι φυλακή. Ενώ είμαι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Ο Άρης Παγός, αυτό θα το βάλω. Ο Άρης Παγός σφράγγισε. Σφράγγισε την εκλογή μου σε Πανελλάδη και η Δάση, σε Πανελλήνιο, σε όλη την επικράτεια. Και φυσικά ήμουν η μόνη υποψηφιότητα και φυσικά πήρα όλους τους σταυρούς. Δεν υπήρχε άλλος. Ενώ ήμουν έγκυο. Όλα στα όλα όμω στην ομοφωνία και ομοβροντία. Ναι. Το οποίο. Ψηφίστηκα πρόεδρος, βγήκε το Συμβούλιο των 9 και σφράγισε ο Άριος Πάγος τη σύνθεση του πολιτικού φορέα. Ναι. Άρα, τον Αύγουστο αυτό, το Σεπτέμβριο, το σφράγισε ο Άριος Πάγος. Τώρα, τι αντιλαμβάνεσαι, ότι είμαι ο αρχηγός πολιτικού φορέα, με στα νόμιμα όλα δικαιώματά μου, αλλά κάνω τον αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης και σοφρονίζομαι στον Κορυδαλό, πώς το αντιλαμβάνεσαι? Αυτό να το βάλω ως ερώτημα στην εφημερίδα. Δεν το βάλεις. Κάθομαι εδώ και σε φρονίζομαι να κάνω τι, να μην ανοίξω όλα γραφεία, να μην ανοίξω πολιτικό φορέα. Να μην, δηλαδή ουσιαστικά σήμερα γίνεται μια κατάλυση πολιτεύματος, κατάλυση του συντάγματος. Έτσι, γίνεται μια κατάλυση. Και οι πρακτικές αυτές είναι Σουδάν, Πακιστάν. Έτσι κάνουν στο Πακιστάν. Όταν ανεβαίνει κάποιος, τον βάζουν φυλακή. Στο Σουδάν. Είναι πρακτικές Σουδάν και Πακιστάν. Μπουρούντι. Μπουρούντι. Πρακτικές Μπουρούντι. Ζούμε τον άπειρο μεσαίωνα και οι Έλληνες θα δώσουν ένα τέλος σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Το ποσοστό που πιστεύετε ότι θα αγγίξετε ποιο είναι? Αγαπητέ, άμα πίστευα θα ήμουν στο διάολο όπως έχουν πάει όλοι. Ναι. Στο διάολο πλανήτης και όλοι οι Έλληνες και όλα τα μυαλά έχουν πάει από τις πίστες. Εγώ δεν πιστεύω. Εγώ γνωρίζω. Εγώ ξέρω. Και τώρα μαθαίνουν και οι συνέλληνες. Και κανένας δεν θέλει όλες αυτές οι μαριονέτες αλλά και όλα αυτά τα καθάρματα που τόσα χρόνια λιμένονται με χιλιάδες ψέματα. Άρα, όχι μόνο. Και ξέρω ότι θα είμαι στη Βουλή, έτσι. Όχι στη Βουλή, είμαι από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Ελλάδα. Δεν μπερδεύεις, αδερφέ. Ναι, εννοώ, ξέρετε, εκλεγμένος. Υπάρχει διαφορά σε αυτό που. Όχι, όχι στη Βουλή, είμαι από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Ελλάδα το 2012. Και κατέθεσα επίσημα την πρότασή μου. Ναι. Από τότε είμαι στη Βουλή. Τώρα δεν μιλάω να πάω στη Βουλή. Μιλάω για τη διακυβέρνηση. Και αυτή η διακυβέρνηση θα πρέπει να είναι των Ελλήνων. Γι' αυτό εκεί έξω οι Έλληνες, οι πολίτες θα πρέπει να πάρουν θέση. Αλλά και εσείς θα πάρετε θέση, γιατί δεν είστε πολίτες. Δεν θέλετε. Θέλετε αυτό που συμβαίνει τώρα να γίνει τι? Να πάει πού? Έχουμε 4 μνημόνια και άλλα 10 κρυφά. Έχει γίνει ένας χαμός, αφανισμός τεράστιος στη χώρα μας. Και σήμερα ξαναζούμε πάλι τον μεσαίωνα. Μάλλον τον ζούμε συνέχεια τον μεσαίωνα, δεν έχουμε φύγει ποτέ. Και σήμερα ζούμε πάλι ορδές επίλυδων να έρχονται στη χώρα μας. Χωρίς καμία διαβάθμιση και χωρίς κανένα στοιχείο. Απλά ως στρατιώτες. Ναι, για να ξαναλλάξει ο πληθυσμός. Ναι, να γυρίσουμε λίγο στο τόπο σας ρώτησα.
Το ποσοστό ποιο πιστεύετε ότι θα είναι σε εκλογές στο Λέμπη? Δεν πιστεύω, γνωρίζω. Γνωρίζω ότι είμαι ο πρώτος πολιτικός σχεδιασμός με κρυφές δυνάμεις που δεν μπορούν να εμφανιστούν τώρα λόγω του ότι είναι ακυλωμένοι, είναι σκαλωμένοι σε δουλειές, σε κουμπαριές, αλλά και σε διαπλεκόμενα πολλά. Όμως η κάλπη αυτή τη φορά, ενώ είναι κάλπη, είναι κάλπικη, αυτή τη φορά η κάλπη θα δώσει μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Θα δώσει όλη αυτή την αποχή, θα έρθει στην Ελλήνο Συνέλευση. Θέλει όλος ο κόσμος θέλει να ξεκαθαρίσει αυτή η βρώμα. Ακόμα και αυτοί που βρίζουν σήμερα και που φαίνεται ότι δεν είναι μαζί μου, ακόμα και αυτοί θέλουν ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα για να μπει σε μια σωστή βάση και θέση. Δεν αντέχουν άλλο την πίεση, το βιασμό. Αυτό είναι ωραίο για τίτλο, η αποχή θα είναι με το εσύ. Μιλάξα. Η αποχή θα είναι με το εσύ, είναι ωραίος τίτλος. Μα η αποχή θα την πάρει όλη. Μα τι να ψηφίσει ο κόσμος? Μα καταρχάς σου βλέπεις και τώρα. Πήγανε 17 βουλευτές να μιλήσουν και τους πλακώσαν στα γιαούρια και φύγανε. Όπου πάμε εμείς, είμαστε ανοιχτές αγκαλιές και είμαστε ελεύθερες ερωτήσεις παντού. Εμείς δεν λέμε ρωτήστε μας. Ό,τι θέλετε ρωτήστε μας. Και θα σας αποδείξουμε τα πάντα. Εμείς μιλάμε με στοιχεία και με αποδείξεις. Είναι όλα καταγεγραμμένα και με δικαστικές αποφάσεις, με έλεγχο της Βουλής, με τα πάντα και με ενημέρωση καθημερινή στον Άριο Πάγο τι θα κάνουμε και τι προκύπτει. Και έχουν βγει όλα αυτά τα πολιτικά γαϊδούρια που τόσα χρόνια τα έχετε στο κεφάλι σας, υπόσχονται από χρήματα που δεν έχουν, που δεν υπάρχουν, έχουν κάνει εντελώς τα αντίθετα, έχουν αφανίσει τη χώρα, τον άνθρωπο, την κοινωνία, τη ζωή, και τελικά κανένας από αυτούς δεν είναι φυλακή, αλλά έχετε εμένα που σας αποδεικνύω καθημερινά με στοιχεία και με χαρτιά. Είναι οξύμορο. Ο κόσμος που βλέπει τη μεγάλη διαφορά, βλέπει την αδικία, αλλά βλέπει και τη δυνατότητα. Δυνατότητα αλλαγής και μεταρρύθμισης δεν υπάρχει άλλη. Γιατί εγώ δεν ήθελα να ζητήσω δανεικά. Καταρχάς δεν έχω πιστωτική κάρτα, δεν έχω πάρει δάνειο ποτέ, έφερα στην Ελλάδα και δεν πήρα την Ελλάδα κάτι. Που σημαίνει, ήρθα και λέω, παιδιά, αυτός είναι ο πλούτος. Να τα παγκόσμια ταμεία μας, τα οποία τα υπογράφουν 48 παγκόσμιοι δικαστές και έχω βάλει εγγυήσεις να φτιάξω 49.000 έργα. Θέλετε να κάνουμε την Ελλάδα εργοτάξιο? Οκ, ελάτε. Να τα 600 να ξεχρεώσετε και να βάλω ένα μπούσουλα για να μην το χέσει η χώρα. Τα 600 το έχουν παρεξηγήσει πολύ, ίσως γιατί δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Κοίταξε, όταν η ενημέρωση κυνηγάει τόσο ώρα και όλα τα ΜΜΕ από το 12 με κυνηγάτε συνεχόμενα, λες και με ξέρετε, λες και σας έκανα κάτι, λες και σας πήρα κάτι. Είναι οξύμορο. Τι σου πήρα? Μα εγώ δεν ζήτησα. Καταρχάς δεν έχω πολιτική θέση. Δεν έχω βάλει ένα νόμο. Δεν έχω καταστρέψει τίποτα. Δεν έχω πάρει δάνειο. Τα γραφεία μου δεν χρωστάω μία δεκάρα πουθενά και όλα τα έξοδά τους είναι πληρωμένα. Από εκεί και πέρα δεν έχω πάρει δανεισμό σαν φορέας. Δεν έχω τίποτα. Και έχω 400 γραφεία παντού. Και βλέπεις ένα ωραίο νοικοκυριό με ψυχές ελάνιες. Κάθεσαι και το κυνηγάς. Γιατί δεν το κυνηγάς? Για να γίνει τι? Να γίνουν τι? Πόρνες, αδερφές, να γίνουν τι, μάνα μου? Ένα νοικοκυριμένο. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 500 εκατομμύρια. Το Πάσοκ 500. Το ΚΚΠ χρωστάει 900. Συγγνώμη, το γάμο σταθμό των 902. Τελικά εμείς δεν χρωστάμε τίποτα. Και ερχόμαστε με το πλούτο μας και λέμε, εμείς θα δημιουργήσουμε και θα απελευθερώσουμε την Ελλάδα μας με το δικό μας πλούτο. Εγώ δεν ήθελα να σας φέρω δανεικά. Ούτε δανεικά σας ζήτησα, ούτε πολιτική δεν σας ζήτησα. Και αν θυμάσαι, αγαπητέ, και αυτά πρέπει να τα γράψεις με μια πραγματική, ρεαλιστική πραγματικότητα και όχι καθεστωτικά όπως έχετε μάθει να εδράζεστε. Δεν γράφω καθεστωτικά. Ρε παιδιά, θα γράψεις λίγο γιατί και ερωτήσεις είναι λίγο, αλλά θα δεις τώρα μια πραγματική αλήθεια. Δεν έχω καθεστωτικές ερωτήσεις. Βρε εσύ, φίλε, έλα να σου πω κάτι, ξεκόλα από εκεί. Ναι, είναι. Δεν. Γιατί αν είναι, αφού το βλέπεις μπροστά σου, το βλέπεις τώρα, βλέπεις όλη αυτή την αλήθεια και με ρωτάς να την υπόθεση. Ποια υπόθεση, αφού είναι όλοι μπουν. Μασόνες. Και άμα τους πεις τώρα να κάνουν αυτό, θα κάνουν αυτό. Και αν δεν το κάνει, θα τον διώξει. Αφού το ξέρεις, εγώ θα το πω τώρα δηλαδή τόσα χρόνια στο κουρμπετί. Δεν μου είναι δημοσιογράφο, τι δεν ξέρεις. Δεν το βλέπω έτσι ακριβώς, αλλά δεν πειράζει. Αδερφέ, αδερφέ, μη γελιόμαστε τώρα, είστε μέσα σε δικαστικές υποθέσεις συνέχεια. Βλέπετε το χάλι που συμβαίνει. Βλέπεις ότι προχθές μια γυναίκα η οποία είχε πλαστό πτυχίο δημοτικού καθαρίστρια έφαγε 15 χρόνια φυλακή. 10, μάλιστα. Ωραία, ρε φίλε, είχε φάει 15, πήγε στο εφετείο, έφαγε 10 και πήγε μέσα. Τα μισά, οι μισοί γιατροί είναι πλαστοί. Ο Κοτιάς το πτυχίο του πλαστό. Ο Γεωργιάδης είχε ένα πτυχίο το Πανεπιστήμιο βγήκε και λέει: εμείς δεν το ξέρουμε αυτό το παπάρα. Κάθε βουλευτής έχει 4-5 πτυχία. Δεν το αντιλαμβάνεσαι τίποτα. Δηλαδή, κάθε δουλεύεις. Πήγε ο δικαστής και βάλει στην κοπέλα 10 χρόνια φυλακή γιατί είχε πλαστό πτυχίο. Σωστά, είχε πλαστό, να μην το καλυφθείς. Μα κάποιος της είπε να το φέρει το πλαστό. Δεν ήταν πλαστογράφος αυτή για να της καθαρίσει. Δεν γίνεται να μην τα βλέπεις αυτά και να μου πεις δεν το βλέπω έτσι. Αδερφέ, είναι χειρότερα από αυτά που βλέπεις. Γιατί αυτά που βλέπεις θέλω να φανταστείς ότι υπάρχουν και άλλα χίλια που δεν τα έχεις δει. Και υπέρχονται. Με μία φράση θέλω να μου πείτε. Τι θα κάνει το εσύ στον προεκλογικό αγώνα τώρα, αν προκυριχθούν οι εκλογές τώρα, πώς θα κινηθείτε? Μα το εσύ δεν είναι χρόνια στον προεκλογικό αγώνα. Όχι, είναι γιατί... Μιλάμε για τώρα για την προεκλογική περίοδο, αν αυτή οριστεί, πώς θα κινηθείτε? Μα και τώρα σας λέω, εμείς είμαστε σε προεκλογικό αγώνα. Εμείς είμαστε συνεχόμενα σε αγώνα και σε μάχες και σε δράσεις. Γίνονται γύρω στις 200
230 με 220 δράσεις το μήνα. Κανένα άλλο κόμμα ή κομματάκι δεν μπορεί να τις κάνει. Και δεν έχει και τον κόσμο και δεν έχει και τι να πει. Έχετε καταλάβει ότι αυτοί δεν έχουν τι να πούν. Αυτοί μπορούν να συζητήσουν ότι η 380 σύνταξη θα σας την κάνουμε 390. Αυτοί μπορούν να συζητάνε ακόμα για χρέος μέσα στα παράθυρά τους με χιλιάδες γελιότητα και να νομίζεις ότι κάτι συζητάνε. Εμείς δεν μπορούμε να συζητήσουμε για κάτι τέτοιο. Διότι ο πλούτος είναι πιστοποιημένος. Και όχι μόνο των 600. Οι 600 έχω πει ότι είναι μια πρωινές τυρόπιτες για την Ελλάδα. Πραγματικά το ελάνιο γένος έχει τον πλούτο του. Θα σας δείξω άμα θέλετε τα παγκόσμια ταμεία που είναι πιστοποιημένα. Και βεβαίως έχω κάνει μία με χιλιάδες χαρτιά και από ομοσπονδιακό δικαστήριο που έχω περάσει στην Αμερική να καταθέσω τις εγγυήσεις μου για να κατέβουν τα χρήματα, γιατί από τα παγκόσμια ταμεία πάντα εγγυάζει αυτά που θα κατέβεις, αυτά που θα κατεβάζεις χρήματα. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσεις τα έργα που θα φτιάξεις για να εγκριθούν αν τα έργα αυτά είναι ανθρωπιστικά ή αν είναι κάποια έργα προσωπική ή ιδιωτικού όφελους. Αυτά έχουν εγκριθεί. Άρα το μόνο που μένει να κυβερνηθεί η Ελλάδα από τους Έλληνες. Βέβαια το ξύμορο ποιο είναι. Εσείς τώρα βλέπετε μια μαρκέτα με κόμματα. Μα αυτά τα κόμματα δεν έχουν τίποτα. Είναι ξενόφαρτα. Μέσα όμως έχουν κόσμο, πολίτες, οι οποίοι θέλουν να ζήσουν, θέλουν να ευημερίσουν και θέλουν τη χώρα τους. Ασχέτως ακόμα και επίλυδες να είναι. Αφού ζει εδώ θέλει το καλύτερο για αυτόν. Ωραία, ας το πράξει. Άρα γι' αυτό δεν μπορώ να συνεργαστώ με κανένα κομματικό μηχανισμό. Με καμία τέτοια γελιότητα. Απλά καλό τον κόσμο και του λέω, έλα να ζήσεις, έλα να διοικήσεις. Είναι ανοιχτή η λεωφόρο της Αγγινός Συνέλευση. Μπορεί να πολιτευτεί οποιοδήποτε, φυσικά να έχει μια αξιοκρατική διαδικασία. Σήμερα είναι μια πραγματική λεωφόρος με τεράστια δυναμική και με ένα πολιτικό σχεδιασμό πλούτου να χτίσουμε την Ελλάδα μας. Αυτό που τόσα χρόνια αφήσαμε πίσω. Είναι γελίο να είμαστε η παλαιότερη χώρα. Θα σας αφήσουν. Τι εννοείται, ποιος μπορεί να με αφήσει. Μόνο ο κόσμος, ο αντίπαλός μου σας λέω αυτή τη στιγμή, είναι μόνο ο ίδιος ο κόσμος, ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται και ακόμα δεν έχει αφημιστεί. Άλλος αντίπαλος δεν υπάρχουν. Προσωπικά σας λέω, αυτά που εσείς λέτε ελίτ, αυτά που εσείς λέτε γαμοδαίμονος και όλοι αυτοί οι γαμόθεοι οι οποίοι έχουν ζωαλίσει και έχουν σκοτώσει τον πλανήτη, για μένα προσωπικά σας λέω, με μια πραγματική λεκτική, είναι μια τρίχατα μου. Είναι μια τρίχατα και έτσι θα το γράψετε, δεν με πειράζει βέβαια. Μια τρίχα από μου είναι όλοι γαμόθεοι και όλα αυτά τα γαμοδόγματα που έχουν επιδείξει τον πλανήτη και τον ίδιο τον άνθρωπο. Είμαι εδώ για τον άνθρωπο και κανένας δεν θα μπει μπροστά μου. Εφόσον ο άνθρωπος το θέλει. Σήμερα η πραγματική αντίπαλή μου είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στη λύθη και δεν αντιλαμβάνονται τι τους λέω. Ναι. Και βρίζουν εμένα ή με λιδωρούν. Σαφώς οι πλανημένοι πιο πολύ, αλλά και οι υπόλοιποι πληρωμένοι. Αλλά και αυτοί. Η λύση τους δεν είναι μόνο εγώ. Μισό λεπτό. Για να το γράψω αυτό. Βρίζουν εμένα και με λιδωρούν. Ή. Δεν ξέρω τι γράφει. Σου έχω πει τόσα και τα μαγνητοφωνίζω, νομίζω. Ναι. Απλά κρατάω και σημειώσεις. Βρίζουν εμένα και με λιδωρούν οι βλαμμένοι ή. Οι βλαμμένοι. Έτσι είπατε. Αυτό είναι. Πω, αδερφέ, δεν ξέρω τι θα γράψει. Και θα βγει εκεί μέσα. Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω. Βρίζουν εμένα και με λιδωρούν. Για συνεχίστε με τη φράση όπως την είπατε. Την έχω γραμμένη, απλά τη σημειώνω και στο τετράδιο. Πάει, πάει. Σήμερα λοιπόν οι αντίπαλοι μου είναι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Ναι, το έχω γράψει. Όχι η ελίτ και όλα τα άλλα ζώα τα άλλα. Οι άνθρωποι όμως οι οποίοι είτε πλανεμένοι. Πλανεμένοι, μπράβο. Είτε πληρωμένοι. Ωραία. Εκτελούν μια διαδικασία ως κουμπιά που δεν έχουν καμία ελεύθερη βούληση. Ουσιαστικά όμως, ουσιαστικά, όλο το συμφέρον και όλο. Όλη η αυθονία της δημιουργίας τους είναι να έρθουν και να ενωθούν με όλους τους άλλους συνέλληνες. Ουσιαστικά αυτό κάνω. Ενώνω τους ανθρώπους. Ενώνω τους Έλληνες. Χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα, χωρίς χρώμα. Ενώνω τους Έλληνες. Χωρίς δόγμα. Κόμμα και χρώμα. Αυτό είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Το χρώμα, όπως το λέτε, είναι το χρώμα για να καταλάβετε, είναι το χρήμα. Δηλαδή, ο έχω ένα εκατομμύριο, θα σου πω ότι θα κάνεις όχι, αδερφέ. Κάτσε να δούμε το μυαλό σου αν αυτό που θα πεις θα είναι λογικό. Όχι επειδή είσαι ένα εκατομμύριο θα μας πεις θα κάνεις. Και ούτε επειδή είσαι ένα, δύο, τρία, πέντε θα μας πληρώσεις για να κάνουμε αυτό που εσύ θέλεις. Ναι. Κάτσε να δούμε αν αυτό που θα μας πεις θα είναι μέσα στη λογική που πρέπει να εκτελέσουμε. Ωραία. Λοιπόν, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Αν με ρωτήσεις κάτι, στη διάθεσή σου. Να σας ρωτήσω. Η αλήθεια, αυτό που θέλω να καταθέσω, είναι ότι μέχρι τώρα όλα τα κόμματα δεν μιλάει κανένας. Σαφώς όλοι οι κομματικοί μηχανισμοί αλλά και οι προέδροι τους είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιλεγμένοι από το καθεστώς, από το σιωνιστικό καθεστώς, από το δογματικό καθεστώς, δόγμα εννοούμε, μασονίες, εκκλησίες, το ΕΣ, όλα αυτά δηλαδή είναι ουσιαστικά του ίδιου αφεντικού, με αποτέλεσμα να μην μιλάει κανένας για μια τεράστια απάτη, αν το θέλετε, για μια τεράστια κλοπή ψήφων ζωών σε όλη τη διαδικασία των εκλογικών περιόδων που περάσαμε.
Αλλά είμαι ο μόνος που υπογράφω τι θα κάνω, από πού θα το κάνω, πώς θα το κάνω και μέχρι πού. Ενώ οι άλλοι δεν έχουν κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Τελικά, υπάρχει τόσο μεγάλη παρανομία. Είναι τελικά αυτό το τέρας ο Σόρας? Ή τελικά όλοι κυνηγάνε αυτόν? Και γιατί το κυνηγάνε όλοι αυτόν? Τι είναι αυτό δηλαδή που τους έκανε, δηλαδή, όλων των κομμάτων και των στοών και των ομάδων? Τι είναι αυτό που τους έκανε? Τι είναι αυτό που τη στιγμή που εμείς έχουμε μια τέλεια ισοκρατία και σε ένα αξιακό αρχόν, που πραγματικά εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε θέσει τις αξίες και τις αρχές? Και παρακαλώ, μπορείτε να βάλετε και τα πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα το πώς θα χτιστεί η Ελλήνων πολιτεία και από πού θα απορρέουν οι νόμοι που σήμερα ο κάθε νόμος βγαίνει από ένα υπόγειο και από ένα γυφτό βοσκό. Αύριο οι νόμοι, οποιουσδήποτε νόμους θα χρειάζεται ο πολίτης και η πολιτεία μας, θα απορρέουν και θα βγαίνουν βάσει μιανού αξιακού 33 πρωτοκόλων. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, γιατί είναι ξεκάθαρο σε αυτό, στη μεγάλη μεταρρύθμιση. Δεν γίνεται εγώ να βγάζω ποιο νόμο γουστάρω. Ναι. Γιατί είναι της ΤΟΑΣ μου ή του κομματός μου ή του κομματάκι. Δεν υπάρχει κομματάκι. Είναι για όλους. Ο νόμος είναι για όλους και τα πρωτόκολλα πρέπει να τα βγάλετε και να πείτε. Ο Αρτέμης Ωρας, η Ελλήνων Συνέλευση, δεσμεύεται. Μα το έχω πει και στη διακήρυξή μου. Γιατί δεν βγάζετε τη διακήρυξη την οποία είναι σφραγισμένη από τον Άριο Πάγο? Με όλα τα δικαιώματα. Αλλά και τα αξιακά πρωτόκολλα, τα οποία είναι μέσα. Τα οποία από εκεί θα απορρέουν οι νόμοι. Δεν θα βγάλεις ό,τι νόμο γουστάρεις, ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας. Κάθεστε να βγάλουμε νόμους, οι οποίοι όμως πρέπει να άπτονται των αξιακών πρωτοκόλων. Της αλήθειας, της λογικής, της αρετής, τότε της ισονομίας, ισοκρατίας. Διαβάστε τα πρωτόκολλα, ναι, για πρώτη φορά εμφανίζονται και είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Όταν όμως με κυνηγάτε και με ρωτάτε ό,τι παπαριά σας περνάει από το μυαλό, γιατί αυτό εξυπηρετεί τον κόσμο ή εξυπηρετεί τις γραμμές σας, τότε δεν θα έχουμε μια τέτοια συζήτηση. Εγώ δεν έχω γραμμή. Και αν δεν έχεις τότε, μπορούμε να κάνουμε μια άλλη συζήτηση καθαρά πολιτική. Ποια είναι η επόμενη μέρα της Ελλήνων Πολιτείας, σε μια δεύτερη εκπομπή, να γράψεις. Θα τη θέσω, θα δείτε, θα συγκρίνετε. Εσείς θα διαλέξετε. Δεν θέλετε, μην ψηφίζετε. Πηγαίνετε αλλού. Αν όμως θέλετε, ελάτε. Γιατί λοιπόν σκοτώνουμε την ελεύθερη βούληση, γιατί σκοτώνουμε το πολίτευμα, γιατί σκοτώνουμε τη δημοκρατία, γιατί σκοτώνουμε την ελεύθερη φωνή? Και σήμερα είμαστε φυλακή, γιατί ο θέμα, γιατί έχω πολιτικό φορέα. Τι σου φαίνομαι, Αφράκος και Πατεώνας, πώς τη καταλαβαίνεις? Είμαι φυλακή γιατί έχω πολιτικό φορέα, αυτό είναι πολύ ωραίο. Είμαι φυλακή γιατί θέλω να απελευθερώσω την Ελλάδα. Είμαι φυλακή γιατί θέλω να δώσω στον άνθρωπο αυτό που του στέλνει τόσα χρόνια. Είμαι εδώ φυλακή και έχω ορκιστεί ότι θα βάλω την αλήθεια και όλα αυτά τα ζώα που εσείς νομίζετε ότι είναι δυνατά και ότι σας διοικούν να γονατίσουν μπροστά σας. Γράφτε. Αυτό είναι ο τίτλος. Λοιπόν, είμαι φυλακή γιατί έχω πολιτικό φορέα και όλο αυτό που είπατε τώρα στο τέλος. Λοιπόν, θέλετε να μου προσθέσετε κάτι άλλο προς τον κόσμο? Ένα μήνυμα για να το... Είναι η ώρα του ανθρώπου. Είναι η ώρα του Έλληνα. Είναι η ώρα που πρέπει να ξαναβρούμε την σωστή μας ακριβή νομοτελειακή μας θέση. Και αυτό θα γίνει. Η Ελλήνων Πολιτεία είναι πρώτο μιλόν. Είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Έχει φτάσει στο απόγειο της κατάπτωσης ο άνθρωπος, όλες οι πολιτικές, όλα τα πολιτικά σχήματα, αλλά και όλοι οι αποστάτες που έφτασαν τη χώρα μας μέχρι εδώ. Τώρα μένει ένας δρόμος μόνο. Ο μονόδρομος. Είναι η άνοδος στην κορυφή. Να πάρουμε την Ελλάδα, τη ζωή, το μέλλον στα χέρια μας. Και αυτό θα γίνει. Ωραία. Με αυτό θα ξεκινήσω εγώ τη συνέντευξη. Θα το δείτε. Ό,τι θες κανένα δεν θέλεις. Όχι, εννοώ ότι πρέπει να είναι μια μεστή, σοβαρή, που πραγματικά αυτό της αξίζει τη συνέντευξή μου. Δεν είναι τώρα να κάτσε εδώ να λες και είμαι κανένα celebrity. Φου, πώς πάω στη φυλακή. Φου, έλα να δεις. Πώς πάω στη φυλακή? Ήθελα να έρθω, να σας βγάλω και μια φωτογραφία. Αλλά... Α, αυτό πάρε άδεια από το Υπουργείο και έλα. Σου κάνω και συνέντευξη με φωτογραφίες τα πάντα. Θα το κάνω αυτό. Θα το ζητήσω. Αλήθεια σας λέω. Μα πρέπει να σε αφήσουν, αδερφέ μου. Δεν είμαι ένας κατάρχος. Δεν έχω σκοτώσει κανέναν. Αυτό ακριβώς. Δεν έχω κλέψει κάτι. Είμαι εδώ πέρα, λέει, με έβαλε μέσα γιατί ήμουν αφηγόδικος. Μα τι αφηγόδικος, αφού πλήρωσα την ποινή μου. Είμαι εντάξει. Είμαι μέσα γιατί με. Τι αφηγόδικος δεν πλήρωσα, δεν το τίμησα τη δικαιοσύνη σας. Αυτή όποια είναι. Τι φυγόδικος είμαι. Δεν είμαι και τις κατηγορίες μέσα. Είμαι μήπως φύγω. Μα αφού βρεγανή θέλετε όλοι να φύγω από την Ελλάδα, να παρατσώτω αυτό που κάνω πολιτικά. Όλοι προσευχόσασταν να έχω φύγει από την Ελλάδα, να μην είμαι εδώ. Να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Και εγώ είπα θα μείνω εδώ και θα σας γάνω στο τέλος. Δεν το καταλάβατε. Κάποιοι προσεύχονταν να έχω φύγει από την Ελλάδα. Ναι, να είμαι μακριά και να σταματήσω την πολιτική κίνηση. Να έχω φύγει από την Ελλάδα. Αυτό δεν συνέβη, οπότε τώρα σου λέει μην τον αφήσουμε έξω και κάνει ομιλίες, γιατί με 5 ομιλίες την πήρα την Ελλάδα, έτσι. Τι γελάς, αδερφέ μου. Ορκίζομαι να πούμε ότι μέσα μου σου λέω, αν με αφήσουν έξω, το Σύνταγμα το γεμίζω την ίδια μέρα. Σήμερα θα πω μιλάω, το Σύνταγμα γέννησε, αδερφέ, όπου πάω, κάνω ομιλίες.
άστο, τώρα μου δίνετε τις καλύτερες ατάκες. Λοιπόν, εγώ το Σύνταγμα το γεμίζω σε μία μέρα, μα μιλήσω. Ελεύθερα. Γεμίζω το Σύνταγμα σε μία μέρα. Και αυτοί ποτέ δεν το γέμισαν. Ο ένας, ο Σαμαράς, πήρε κυβέρνηση με μια λουρίδα που είχε κάνει ένα διάδρομο. Ναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε με 1500 άτομα και τα μισά ήταν, να πούμε, Αυγανοί στην Ομόνια. Αυτές οι ομιλίες είναι μόνο όταν πάμε και διασκεδάζουμε εμείς οι συνέλληνες. Αλήθεια είναι. Τις επικρίσεις που κάνουμε τα τραπεζά μας είναι 1000 άτομα και 200. Ωραία. Αυτό το κρατήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλό θα είναι να σου κάνω μια συνέντευξη γιατί έχω πρωτοκόλλα για την πολιτική. Για ότι πάρε μια άδεια να αφήσει εδώ και θα μου βγάλει και συνέντευξη με φωτογραφία. Θα κάτσουμε κάτω στο δικηγόρο και θα πάρει. Πάρε μια άδεια από το Υπουργείο. Θα το ζητήσω. Τόσα κόμμα έχει ο Χατζη Νικόλα, ο άλλωστε διαπλεκόμενο παιδί του πάει. Να χρωστάει πολλά ο Χατζη Νικόλα. Να αφήσει ένα γραφείο εσύ να ξεχρεώσει. Αφήστε το αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τι ατάκε. Ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη.